καταργώντας την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η σοσιαλιστική οικοδόμηση απέδειξε στην πράξη την ανωτερότητα του σοσιαλισμού από τον καπιταλισμό. Για τους λαούς των χωρών αυτών ήταν άγνωστες οι λέξεις ανεργία, φτώχεια, ανασφάλεια. Καλά κάνουν και βγάζουν αφρούς οι εκμεταλλευτές και μόνο στο άκουσμα του σοσιαλισμού. Ο λαός όμως και τα παιδιά του έχουν κάθε λόγο να μάθουν τι πρόσφερε ο σοσιαλισμός και γιατί ανατράπηκε. Ποια λάθη οδήγησαν σε αυτή την πορεία, πού οφείλονται και για το γεγονός ότι πήγαν να δώσουν λύση στα προβλήματα της νέας κοινωνίας με εργαλεία της παλιάς. Το ΚΚΕ με συλλογική πολύχρονη προσπάθεια έχει μελετήσει την πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Έχουμε απαντήσεις στο γιατί ανατράπηκε. Και, γι' αυτό, και αυτό γιατί ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός είναι σκοπός και ίδρυσης και δράσης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Αυτά τα συμπεράσματα, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ πρέπει να τα μελετήσουν, να τα διαδώσουμε στην νεολαία, να γίνουν εργαλεία στην καθημερινή μας παρέμβαση, διαφώτιση, ενημέρωση, προβολή του άλλου δρόμου ανάπτυξης που παλεύει και προτείνει το κόμμα μας. Αυτός ο δρόμος είναι το νέο, το ελπιδοφόρο, το μέλλον που μας αξίζει με βάση τις δυνατότητες τεχνολογίας και της επιστήμης. Και όχι ξεπερασμένος, όπως προσπαθούν να τον παρουσιάσουν. Ξεπερασμένος σήμερα είναι να αυξάνεται ραγδαία ο πλούτος που παράγεται και η παραγωγή του να ζουν διαρκώς χειρότερα. Ξεπερασμένο είναι η μόρφωση, η έρευνα να υποτάσσεται και να υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, αντί να υπηρετεί τις κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Ξεπερασμένο είναι να διωγγώνονται οι άνεργοι, να εντατικοποιείται η δουλειά, να κλείνουν εργοστάσια και να απαξιώνονται οι υποδομές επειδή αυτό συμφέρει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτούς δηλαδή που έχουν την πραγματική εξουσία. Ξεπερασμένο είναι συνολικά το καπιταλιστικό σύστημα που στην πορεία του γεννά μόνο βάσανα για τους λαούς και αμύθιτα πλήτη για τους λίγους. Ο λαός δεν έχει ακόμα δοκιμάσει τη δύναμή του. Δρούμε, ούτως ώστε απέναντι στα μονοπόλια και την εξουσία τους να διαμορφώνεται και να ενισχύεται η δύναμη των από κάτω, των καταπιεζόμενων. Δρούμε για την ανάπτυξη και ενίσχυση της λαϊκής συμμαχίας της εργατικής τάξης με τη φτωχομεσαία αγροτιά, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες. Για να διαμορφώνεται μέσα στην νεολαία και στα τμήματά της η μία πρωτοπόρα δύναμη συμβολή στον αγώνα ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Για να συμβάλλουμε και εμείς στο τιτάνιο έργο της ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, με νέες και νεότερες ηλικίες. Σύντροφοι και συντρόφισσες, πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά σε μια στιγμή για το κόμμα μας και για την ΚΝΕ. Τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής και δράσης του κόμματός μας και 50 χρόνων από την ίδρυση της ΚΝΕ. Όλη αυτή η πορεία είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να μάθουμε από τη συγκλονιστική εκατοστάχρονη πορεία του ΚΚΕ, να αντλήσουμε πείρα, διδάγματα για τη σύγχρονη πάλη μας σήμερα. Να καταφέρουμε να τιμήσουμε στην πράξη τις ρίζες μας με έργα και όχι λόγια. Να ανταποκριθούμε στους στόχους που έχουμε βάλει για οικοδόμηση πιο γερής και μαζικής ΚΝΕ, στους χώρους δουλειάς και μόρφωσης, στους χώρους κατάρτισης και τις εργατικές λαϊκές γειτονιές. Έχουμε πολλά να μάθουμε, ιδιαίτερα φέτος που είναι χρονιά αφιερωμένη στον τρίχρονο ένοπλο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Τότε που ο λαός με μπροστάρι το ΚΚΕ συγκρούστηκε ένοπλα με την αστική τάξη της χώρας μας και τους ξένους συμμάχους τους, τη Μεγάλη Βρετανία στην αρχή και τις Ηνωμένες Πολιτείες αργότερα. Η τρίχρονη δράση του ΔΟΣΟΕ αποτέλεσε το μεγαλύτερο κίνδυνο που έχει γνωρίσει η αστική εξουσία στη χώρα μας τον 20ο αιώνα. Είναι μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις ταξικής πάλης. Ο τρίχρονος ένοπλος αγώνας του ΔΟΣΟΕ δεν είναι για το Μουσείο της Ιστορίας. Μελετάμε τον αγώνα του ΔΟΣΟΕ, αντλούμε πείσμα, αντοχή από το τιτάνιο αυτό αγώνα του λαού μας, βγάζουμε συμπεράσματα για το σήμερα της επαναστατικής πάλης με στόχο να γίνουμε πιο ικανοί στον αγώνα για το αύριο, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Από την ιστορία των αγώνων του λαού μας, από την εκατοστάχρονη πορεία του ΚΚΕ, αντλούμε αντοχή, πείσμα, γνώση, αλλά και τόλμη για το σήμερα. Να επιμένουμε να γινόμαστε ικανότεροι. Να αποκτούμε βαθιά συνείδηση ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Φέτος, το φεστιβάλ μας κλείνει 42 χρόνια. 42 χρόνια αγώνα, γνώση, τόλμη, αντοχή. Και συνεχίζουμε, με ψηλά το κεφάλι. Με πίστη και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, σοσιαλιστικό. Χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Μέλλον όμως το οποίο δεν θα μας χαριστεί, αλλά θα το διεκδικήσουμε και θα το κατακτήσουμε. Γιατί έτσι επιτάσσει η ιστορία που προχωρά πάντα προς τα μπρος παρά τις στροφές. Αυτό σημαίνει να προχωράς κι εσύ καθώς προβαίνει μπρος η ιστορία. Ζήτω τα 70 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ζήτω τα 100 χρόνια του ΚΚΕ.